θα γνωρίσουμε έναν Έλληνα γιατρό που μένει στο Λονδίνο. Είναι ο κύριος Δημήτρης Καραδαγλής. Καλησπέρα, κύριε Καραδαγλή. Μένει στο Λονδίνο και να πούμε ότι έχει βιώσει προσωπικά αυτή τη δύσκολη κατάσταση του κορονοϊού. Μιας και κόλλησε και ο ίδιος κορονοϊό. Και φυσικά κόλλησε και η σύζυγός του, η οποία είναι επίσης γιατρός. Είναι στη διαδικασία, λέει, της θεραπείας. Έχει περάσει μια εβδομάδα από τη στιγμή που είναι. Αλλά ας μας τα πει ο ίδιος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα θέλαμε να μάθουμε πώς έχετε βιώσει αυτή την κατάσταση και καταρχήν να μας πείτε, γνωρίζετε πώς κολλήσατε τον ιό. Υποθέτω ότι πρέπει να μου το μετέδωσε η σύζυγός μου, η οποία δουλεύει στο κεντρικό Λονδίνο και χρησιμοποιεί τον υπόγειο κάθε μέρα. Πριν από περίπου 3 εβδομάδες αυτή ανέπτυξε ένα εμπείρετο νόσημα, έτσι σαν λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, με έναν πυρετό γύρω στο 37,5. Εν τούτη συνέχισε να πηγαίνει στη δουλειά, παίρνοντας αντιπυρετικά. Αυτό κράτησε μερικές μέρες, δεν σκεφτήκαμε τίποτα περισσότερο. Τα παιδιά ήταν καλά, πήγαιναν στο σχολείο, ήταν ανοιχτά τα σχολεία. Και την περασμένη εβδομάδα εγώ ανέπτυξα έναν πυρετό της τάξης του 39,5 περίπου. Μεγάλο, ψηλό. Πώς νιώσατε όταν... Πολύ ψηλό πυρετό. Όταν είδατε ότι έχετε κάποιο σύμπτωμα. Κοιτάξτε, είναι η καιρή δύσκολη τώρα. Όταν κανείς έχει τέτοια συμπτώματα, αμέσως σκέφτεται το χειρότερο. Και επειδή και εγώ σαν χειρουργός ήμουν στο νοσοκομείο καθημερινά, ήμουν σε επαφή με ασθενείς που σίγουρα είχαν την νόσο, πριν από 2 εβδομάδες που είναι το διάστημα για το οποίο μιλάμε τώρα, δεν είχαμε και πάρα πολλά τεστ, ούτε και στους ασθενείς κάναμε. Τελικά σε μένα εκδηλώθηκε κατά βάση με πολύ ψηλό πυρετό. Κατά τα άλλα δεν είχα ιδιαίτερα έντονα συμπτώματα, λίγο κεφαλαλγίες, δεν είχα βήχα, ούτε αυτό το δύσπνοια, ξηρό βήχα, ούτε να πάει, γιατί... δεν είχα δύσπνοια, τίποτε όχι, ούτε ανοσμία, ούτε αγευσία, τίποτε από όλα αυτά δεν είχα. Τελείως διαφορετικά τον ένα στον άλλον. Γιατρέ, να σας ξέρετε, με την ευκαιρία της κουβέντας μας, υπενθυμίζουμε στους φίλους τηλεθεατές την διαρκή αγωνία γιατρών και νοσηλευτών αλλά και του προσωπικού των νοσοκομείων σε όλη τη χώρα, σε όλα τα νοσοκομεία, όλο του πλανήτη, που ξεκινάνε τη βαρδιά τους, αν έχει τελειώσει, γιατί πολλές φορές οι βάρδιες κρατάνε ημέρες, όχι 24 ώρα, ασταμάτητα μέχρι υποθυμίας, κοιμούνται σχεδόν πάνω στο γραφείο ή δίπλα στο κρεβάτι του ασθενή. Είναι ο διαρκής φόβος, η αγωνία του αν μπαίνοντας, πώς θα επιστρέψω σπίτι μου, πώς θα βγω, θα πλύνω τα ρούχα μου μόνο. Θα μεταδώσω αυτό που ασυμπτωματικά μπορεί να έχω στα παιδιά μου ή στους οικείους μου, στα πρόσωπα που αγαπώ. Αυτό υπενθυμίζουμε στην κοινή γνώμη με τη δική σας παρουσία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό εδώ στο Λονδίνο δημιουργήθηκε ένα νοσοκομείο ειδικά για τον COVID κοντά στο City Airport. Και οι γιατροί και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό αυτού του νοσοκομείου που στελεχώθηκε σε θελοντική βάση, εθελοντική από πλευράς πολιτικού προσωπικού και ο στρατός το στελεχώνει. Όλοι λοιπόν οι συνάδελφοι εκεί θα μένουν σε ξενοδοχεία που είναι δίπλα στο νοσοκομείο, όπως και σε 2 άλλα κέντρα αναφοράς, και σε κάθε υγειονομική περιφέρεια σε πρωτοβάθμιο επίπεδο έχουν δημιουργηθεί κέντρα στο επίπεδο του οικογενειακού γιατρού, και ένα τέτοιο κέντρο σε κάθε υγειονομική περιφέρεια, οι γιατροί του θα μένουν επίσης σε νοσοκομεία. Δεν θα πηγαίνουν στο σπίτι τους, γιατί αυτοί οι γιατροί, επειδή θα αντιμετωπίζουν κατά βάση COVID περιστατικά, είναι καλό να μην έρχονται σε καμία επαφή. Γίνεται μια κοινότητα COVID, δηλαδή. Ακριβώς. Γιατρέ, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είστε γιατρός και εσείς και η σύζυγός σας. Όταν νοσήσατε, ναι, με 37,5 σύζυγος, με 39 εσείς, τι φάρμακα τα πήρατε, τι δραστικές ουσίες, δεν εννοώ τις ετικέτες. Παρακεταμόλη, βιταμίνη C και αυτά. Ό,τι σε ένα κοινό κρυολόγημα γρήπη. Ναι. Εφόσον δεν υπάρχουν φάρμακα για αυτόν τον ιό, δεν έχει νόημα να πάρει κανείς αντιβιωτικά. Εδώ ούτως ή άλλως στην Αγγλία τα αντιβιωτικά δεν τα πολύ χρησιμοποιούμε, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος και διάγνωση λίμωξης μικροβιακής.
Ενημερώσαμε ο καθένας μας το κέντρο αναφοράς που υπάρχει. Για τη δική μου περίπτωση αμέσως μου κανόνισαν να κάνω το τεστ, το οποίο και βγήκε θετικό. Η σύζυγός μου δεν έκανε καθόλου. Το πέρασε έτσι. Μάλιστα. Γιατρέ, εγώ θα ήθελα να μάθω πώς ήταν οι πρώτες μέρες στο σπίτι που ήσασταν μόνος σας. Ποια ήταν τα συναισθήματά σας, δεδομένου ότι είσαστε και γιατρός, το αντιμετωπίσατε με ψυχραιμία? Ναι, το αντιμετώπισα με ψυχραιμία, αλλά δεν σας κρύβω, φοβήθηκα πολύ. Ήταν δύσκολο. Και το συνέστημα είναι έτσι επώδυνο. Άκουγα τα παιδιά μου κάτω να παίζουν και όλα αυτά και σκεφτόμουν τελικά, είναι αυτό που λέμε, κανείς βλέπει όλη του τη ζωή μπροστά του να περνάει. Να περνάει σαν φίλο. Και όταν... Ναι, γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περαστικά, σιδερένιος, καλή δύναμη. Εγώ να σημειώσω, επειδή έχουμε ανθρώπους φίλους εκπομπής που σας γνωρίζουν προσωπικά, ότι αν κάποια μέρα περάσουμε αυτή την κρίση και ξαναμιλήσουμε, η πορεία ζωής σας είναι μια συγκλονιστική πορεία ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από το μηδέν, κυριολεκτικά, κατά το μηδέν, και έγινε ένα λαμπρό επιστημονικό μυαλό που βρίσκεται εκτός συνόρων. Να είστε καλά, γιατρέ. Περαστικά σε όλους. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Γεια σας. Καλησπέρα, καλή δύναμη.